Η ΑΕΚ υπηρετεί διαχρονικά διαφορετικότητα των οπαδικών και των φύλαθρων συναισθημάτων. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω απόψε με την προσχόληση ενός Παναθηναϊκού. Κυρίες Ρωσοφίδες και κύριοι, καλησπέρα. Σε δουλειά και παιδιά. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι ο Μιλόν είναι ένας δυσυπόστατος. Διότι στα 1967 μου κέντρισε το ενδιαφέρον η λαϊκή συμπεριφορά του Ολυμπιακού, ενώ από τα 1971 μέχρι και το 1982 φόρεσα τη φανέλα της ΑΕΚ Πάτρων. Το αντικείμενο απόψε είναι η ΑΕΚ, καθολοκληρία. Η ΑΕΚ της πόλης, η ΑΕΚ της προσφυγιάς, της Μικράς Ασίας, όλες οι ΑΕΚ του κόσμου που είναι υπό τη σκέπη της μίας και μεγάλης ΑΕΚ, της ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας και της Αθήνας, αλλά που όλες οι ΑΕΚ μαζί συναποτελούν αυτό το οικοδόμημα της μνήμης, της διαχρονικής μνήμης, που αυτό το οικοδόμημα το μετουσίωσε σε ένα υπέροχο λεύκομα ο Νίκος Αγγελίδης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος με κόπο, με μεράκι, με μόχθο, με επιμονή, με υπομονή, επί 4-5 χρόνια ανέτρεξε σε διάφορες πηγές και τα ευρήματά του είναι αποκλεισμένα σε αυτό το καλέσθητο λεύκομα, το οποίο χωρίς να κάνω τώρα προμόσια, σας συνιστώ να το τοποθετήσετε στην βιβλιοθήκη σας, διότι σε αυτό το λεύκομα ο Νίκος Αγγελίδης καταθέτει αριθμητικά, θα το πω, 302 ψυχές. Είναι το σύνολο των ΑΕΚ όλου του κόσμου. Αυτό είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου. Τι είναι ΑΕΚ? Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό πρωτόγια. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον και που δεν το κρύβω, είμαι σε αυτή την δυσυπόστατη διάσταση. Θα πω το τι είναι ΑΕΚ μέσα σε αδρές γραμμές και λίγες γραμμές, μέσα από το βίωμα του δικό μου. Από όταν βρέθηκα το 1971, εκεί στα σύνορα, Μάκη, ναι, στα γραφεία, στο 12ο συντάγματος της ΑΕΚ, μέχρι και το 1982, που πήγα στην ομάδα του χωριού μου, στο Μύριο Σώματος. Η ΑΕΚ, λοιπόν, είναι ο ορισμός της υπομονής ενός κόσμου ολόκληρου, ο οποίος άντεξε σε κακοχίες, και όχι μόνο άντεξε σε αυτές τις κακοχίες, αλλά τώρα στην πορεία μεγαλούργησε. Χωρίς να είμαι βλάσφημος, έχω την αίσθηση ότι για όλες τις ΑΕΚ και για την ΑΕΚ Πατρών, που εγώ σε αυτήν έζησα, χωρίς να είμαι βλάσφημος, το ξαναβλέπω, μπορεί να τοποθετηθεί ισοϊψός απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα, όπως λένε οι φίλοι της, είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Είναι και η ΑΕΚ κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Και αυτό το πόνημα του Νίκου Αγγελίδη είναι κάτι περισσότερο από ένα λεύκο. Επειδή ακριβώς στο εσωτερικό του αναφέρεται στην ΑΕΚ και όχι σε κάτι άλλο.
Είναι αρκετή εδώ φίλη μου και είμαι και συγκινημένος γιατί είναι αρκετή φίλη μου τη Σάρα Παγκρόν που είχα καιρό να της δω και έχουμε περάσει ωραίες στιγμές μαζί σε αυτή την ομάδα η οποία έτρεπε εδώ στα προσφυγικά. Αλλά κάτω από έναν άλλο συνοστισμό τότε των πολλών προσφύγων εδώ στην περιοχή των προσφυγικών αναγκάστηκε να πάει στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης, στα σύνορα, στην περιοχή των σύνορων. Και εκεί τα Κατριάνικα του Κρεματαλά, τα σύνορα, του Γεροκομιό, του Αγώνα, είχαν και έχουν ακόμα έντονο το... και θα το έχουν το φόρο ζωής, διαχρονικά εισόδια, θα έχουν έντονο το κυτρινό μαύρο χρώμα. Είμαι περήφανος που έπαιξε αυτήν την ομάδα και χαίρομαι και θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Αγγελίδη γιατί την συμπεριλαμβάνει φυσικά στο λεύκομά του αλλά της περιποιεί ιδιαίτερη τιμή γιατί είναι ένα λεύκομα που αναφέρεται σε 302 ΑΕΚ και την ΑΕΚ Πατρών όμως είχε αφιερώσει ένα δισέλιδο. Και είναι ένα δείγμα αυτό της προσφοράς και της έντονης παρουσίας που έχει η ΑΕΚ Πατρών στο αρχαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να κάνω μια τελευταία μνήμα σε ό,τι έχει σχέση με την κοινωνική προσφορά της ΑΕΚ Πατρών και την αδελφική της σχέση με την μητρική ΑΕΚ με αποκορύφωμα εκείνο το παιχνίδι του 1979 στις 21 Μαΐου όπου ο ίδιος τότε πρόεδρος της ΑΕΚ, ο μεγάλος Λουκάς Παύλος, μαζί με τον εκλειπώντα τον Πέτρο Λάλο, τον Δημήτρη τον Τράγο, τον Δημήτρη τον Μουρίκη, είχαν έρθει στην Πάτρα και είχαν τιμήσει με την παρουσία τους το φιλανθρωπικό χαρακτήρα παιχνίδι της ΑΕΚ Πατρών με την ΑΕΚ Αθηνών, που η ΑΕΚ Αθηνών είχε κερδίσει 5-2, και όπως εκείνο το παιχνίδι είχε κάνει την τιμή στην ΑΕΚ Πατρών να αγωνιστεί με τα χρώματά της ο αείμνηστος Κώστας Ταυρουλής. Και το λέω αυτό για να επανέλθω στο εισαγωγικό μου κομμάτι που είπα ότι η ΑΕΚ πηρετεί διαχρονικά τη διαφορετικότητα των παλικών συστημάτων επειδή ακριβώς είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα γιατί έχει μέσα της πόλη, Σμύρνη, Μικρασία, πόνο και τεράστια ψυχή. Είναι εδώ στο πάνελ ο συνάδελφός μου, ο καλός φίλος, ο Αντρέας Χριστόπουλος. Είναι δίπλα μου, στα αριστερά μου, τον Βασίλη Σογεωργίου. Βασίλη Σογεωργίου, η ΑΕΚ έχει τον δικέφαλο σαν σήμα της, η ΑΕΚ έχει τις φτερούγες της, η ΑΕΚ έχει ό,τι νιώθει ο καθένας μέσα του, η ΑΕΚ έχει φυσικά και φωνή. Η φωνή της ΑΕΚ είναι ο Βασίλης ο Γεωργίου και είναι μαζί μας απόψε. Και επίσης και ο κύριος Φίλιππος Βασκαραμούζης, ο πρόεδρος του Πυρσού, που θα πάρουν το λόγο στη συνέχεια, προκειμένου να μιλήσουν για την ΑΕΚ, για το εύκομα, για τον Νίκο Αγγελίδη. Μπαίνοντας εδώ βέβαια και βλέποντας όλο αυτό το κλίμα, μόνο συνέστημα αγαλίασης και οικειότητας μπορεί να νιώσει κάποιος ο οποίος έχει στο πετσί του τέτοιου είδους συναισθήματα και καταγωγή και ρίζα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και το Δήμο Πατρέων και τον καλό φίλο που γνώρισα τηλεφωνικά και χτες για πρώτη φορά τον υπεύθυνο του αθλητικού προγραμματισμού τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο για όλα όσα έκαναν. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ να απευθυνθώ σε μια δημοτική αρχή και ο άνθρωπος τον οποίο είπαν ότι είναι ο κατάλληλος για να απευθυνθώ και να με βοηθήσει να με παίρνει 10 τηλέφωνα την ημέρα ενώ εγώ τον έπαιρνα ένα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει και πραγματικά με έκανε αισθανθώ ότι είναι κάτι το οποίο αυτοί οι άνθρωποι εδώ το νιώθουν. Δεν το κάνω από υποχρέωση, το νιώθω.